Φίλοι του στοιχήματος, γεια σας. Είναι το πρώτο βίντεο από τα γραφεία του Μπεταράδες. Είμαι ο Θοδωρής Ρίγανης και σήμερα εγκαινιάζουμε μια ξεχωριστή, μια νέα επικοινωνία μαζί σας. Όπως μας έχετε ζητήσει επανειλημμένως, θέλοντας να διευρύνουμε την καθημερινή επαφή που έχουμε. Με αφορμή το Euro, θα ξεκινήσουμε βιντεάκια που θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε καλύτερα το προγνωστικό στο οποίο καταλήγει σύσσωμη ομάδα του Μπεταράδες. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με το μεγάλο τελικό του Champions League, Real Madrid's Atletico Madrid's, και ποιος πιο κατάλληλος για να αναλύσει αυτό το παιχνίδι από τον Βασίλη Τομελίδη. Ειδικό στα θέματα της Ισπανίας και όχι μόνο. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Δωρή μου και ελπίζω πραγματικά αυτό το εγχείρημά μας που ξεκινάμε να βρει ανταπόκριση για να υπάρξει και πιο διαδραστική επικοινωνία με τους αναγνώστες του site μας. Έτσι. Δύο ισπανικές ομάδες ξανά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στο τελικό. Έτσι ουσιαστικά βάζουν τη σφραγίδα σε αυτή την δεκαετία στην οποία η Ισπανία έχει κυριαρχήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι είναι ο τρίτος τελικός μεταξύ ομάδων της ίδιας χώρας στην ιστορία του θεσμού και είναι ο δεύτερος τελικός μεταξύ ομάδων της ίδιας πόλης. Πάλι είχαν βρεθεί πριν λίγα χρόνια, το 2014, η Ατλέτικο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε η Ρεάλ με ένα γκολ στα τελευταία λεπτά έχει καταφέρει να οδηγήσει το μάτς στην παράταση και εκεί πέρα πήρε την νίκη και το τρόπαιο ουσιαστικά από μια Ατλέτικο η οποία πάλευε όλο το διάστημα, όλο το μάτς για να βρεθεί κοντά στο τρόπαιο, αλλά το έχασε με την κεφαλιά του Ράμος. Η Ατλέτικο μπορούμε να πούμε ότι κέρδισε τις εντυπώσεις, η Ρεάλ κέρδισε το τρόπαιο στο κοινό τελικό. Το περίφημο λαντέθιμα που λένε στα ισπανικά ήταν το 10ο, η 10η κούπα πρωταθλητριών Ευρώπης της ιστορίας της Βασίλισσας που είναι πολυνίκες, να το πούμε αυτό, μακράν οι πολυνίκες του θεσμού. Φέτος προσβλέπει το ουντέθιμα, στο 11ο τρόπαιο. Η Ατλέτικο προσβλέπει στην παρθενική κούπα της Champions League. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και μέταλλο τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, σήκωσε κούπες και στο Europa League. Έρχεται πλέον όμως με περισσότερη εμπειρία σε αυτόν τον τελικό, με αποτέλεσμα να τη θεωρούμε ως ισότιμο συνδιεκδικητή του τίτλου, σε αντίθεση νομίζω με τον προπέρσινο τελικό της Λισαβόνας, όπου η Real φερόταν πριν την έναρξη του τελικού ως το φαβορί. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά μας δίνεις το πρώτο στίγμα σου, το πώς θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι, ότι δεν υπάρχουν φαβοροί και outsiders στον φετινό τελικό. Έστω και αν οι εταιρείες δίνουν ένα προβάδισμα στην Real. Πάμε λίγο να προσεγγίσουμε πιο τεχνικά και πιο προπονητικά το παιχνίδι. Να πούμε καταρχάς στις ενδεκάδες πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Θα πούμε κάποια στατιστικά και στο τέλος θα καταλήξουμε στο προγνωστικό. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πολλά μυστικά με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τις δύο δεκάδες. Η μοναδική σημαντική απώλεια και από τις δύο είναι η απουσία του τραυματία Βαράν, που χάνει και το Euro. Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, στα τελευταία μάτς της Βασίλισσας, ο Ζιντάν ούτως ή άλλως επέλεγε το δίδυμο των Πέπε και Σέρχιο Ράμος για το κέντρο της άμυνας. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα έχουμε μια αμυντική τετράδα με τους Καρβαχάλ και Μαρσέλο στα δύο άκρα. Προτιμάται σαφώς ο Καρβαχάλ να είναι του Ντανίλο για το δεξί άκρο της άμυνας. Φυσικά ο Κέλλορ Νάβας, πολύ καλός, πολύ σταθερός, έμπειρος τερματοφύλακας με ρεφλέξ. Τώρα, στο χώρο του κέντρου το πιο πιθανό είναι να δούμε μια τριάδα Κασεμίρο, Μόντριτς και Κρός, προκειμένου να υπάρχει μια συμπαγής μεσαία γραμμή, γιατί μια χρησιμοποίηση του Ίσκο για παράδειγμα στο χώρο του κέντρου θα αύξανε την δημιουργικότητα της Ρεάλ, όμως αντίθετα θα μείωνε πράγματα στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο Κασεμίρο έχει αποδειχθεί αναπόσπαστο κομμάτι της ενδεκάδας Βασίλισσας φέτος και θα πλαισιωθεί πιθανότατα από τους Κρός και Μόντριτς. Μπροστά το BBC, Μπέιλ, Μπενζεμά, Ρονάλντο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει δηλώσει, να το σημειώσουμε αυτό, μια είδηση έτσι κουτσομπολίστικου ρεπορταζιακού χαρακτήρα, με αφορμή τα συνεχή ρεπορτάζ των τελευταίων ετών ότι τώρα θα φύγει από τη Ρεάλ, αύριο θα φύγει από τη Ρεάλ. Με την διαφορετική πρόταση τη Παρίσι. Σε συνέντευξη που έδωσε τις τελευταίες μέρες, λίγες μέρες πριν το τελικό, είπε: δεν φεύγω από τη Ρεάλ. Θα κλείσω την καριέρα μου στη Ρεάλ, οπότε να ξεχάσουν
όλα αυτά τα σενάρια οι όποιοι επίδοξοι μνηστήρες. Να σημειώσουμε εδώ για τους ανθρώπους που δεν σε ξέρουν ότι είναι μία από τις αγάπες ο Κριστιανό Ρονάλντο. Εδώ πέρα επικαλούμε την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, αφήνω την ανθρώπινη απ' έξω. Είναι γνωστό ότι δεν τρέφω τα καλύτερα αισθήματα για αυτόν τον παίχτη, αλλά όταν μιλούν οι αριθμοί δεν μπορείς να αμφισβητήσεις τους αριθμούς, έτσι. Και να πούμε εδώ πριν περάσουμε στην Ατλέτικο ότι η Ρεάλ έχει μία από τις καλύτερες επιθετικές γραμμές φέτος. Σε σκοράρισμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει στα 110 γκολ. Στην Πριμέρα Διβιζιόν, όχι συνολικά. Στην Πριμέρα Διβιζιόν και... Vamos, Μπάτσα! Έχουμε εδώ πέρα και κάποιους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα που δεν ξέρουμε ποιο θα υποστηρίζουν στο τελικό. Μένει να δούμε ποιο θα υποστηρίξουν. Και κοντράρεται με αντίπαλο μία από τις καλύτερες άμυνες. Έτσι ακριβώς. 110 γκολ η Ρεάλ, μόνο η Μπαρτσελόνα την πέρασε. 112 στη φετινή Πριμέρα Διβιζιόν. Η Ατλέτικο από την πλευρά της δέχτηκε 18 γκολ σε 38 μάτς. Και το βασικό είναι ότι παρέμεινε αίτητη στα δύο φετινά μάτς πρωταθλήματος με Ρεάλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 1-1 στο Καλδερόν, έφυγε με την νίκη με 0-1 από τον Μπερναμπέου και επέτρεψε σε αυτά τα δύο μάτς Ρεάλ να κάνει μόλις 24 σουτ και τα 5 από αυτά μόνο να είναι στο στόχο. Μάλιστα, πολύ σημαντικό και δείγμα της φιλοσοφίας και της δουλειάς που έχει κάνει ο Σιμεώνε στην Ατλέτικο Μαδρίτη. Φυσικά. Φυσικά. Φτιάχνει μια ομάδα σκληροτράχυλη που μασάει σίδερα, δαγκώνει ατσάλι, που πώς μπορούμε να το πούμε αλλιώς. Ταυτόχρονα όμως δεν ξεχνάει η Ατλέτικο και τα επιθετικά της καθήκοντα. Όταν έχει ένα παίχτη, για να περάσουμε τώρα, κάνω μια γέφυρα για να περάσουμε και στην ενδεκάδα της Ατλέτικο. Την πιθανή ενδεκάδα για το μάτς, για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η παρουσία του Αντουάν Γκρισμάν, που φαινόταν αυτό το παιδί από τη Σοσιεδάδ ότι έχει τεράστια προσόντα και πράγματι με το καλημέρα της παρουσίας του στην Ατλέτικο έδειξε από την αρχή ότι μπορεί να ανταποκριθεί και σε... Στον ηγετικό ρόλο και σε πολύ υψηλότερα επίπεδα απαιτήσεων σε σχέση με αυτά τη Σοσιεδάδ. Λοιπόν, Γκρισμάν και Φερνάντο Τόρες είναι το επιθετικό δίδυμο. Με τον Τόρες να έχει ακόμα μια ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στον παλιό καλό εαυτό. Έτσι. Και να το κάνει μέσα στο γήπεδο μια ομάδα που φόρεσε τη φανέλα τη, τη Μίλαν, από την οποία πήγε αρχικά ως δανεικό στην Ατλέτικο. Λοιπόν, αυτοί οι δύο θα είναι το επιθετικό δίδυμο. Τώρα, πάμε προς τα πίσω. Όμπλακ, ο οποίος ο Σλοβαίνος ήρθε στην Ατλέτικο από την Μπενφίκα, νεαρός μεν σε ηλικία, με ωριμότητα όμως πολύ μεγαλύτερου ηλικιακά ποδοσφαιριστή. Στο κέντρο της άμυνας σίγουρος είναι ο Γοδίν, σημείο αναφοράς εδώ και πολλά χρόνια για την Ατλέτικο και επί των τροπέων Europa League. Με παρτενέρ αυτή τη στιγμή τα ρεπορτάζ από την Ισπανία λένε ότι ο Σιμεώνη σκέφτεται περισσότερο τον Σάβιτς παρά τον Χιμένες. Στα δύο άκρα είναι στάνταρ τα πράγματα. Φιλίπε Λουίς αριστερά, Χουάν Φραν στα δεξιά. Πολύ έμπειροι παίκτες, πολύ καλοί και οι δύο. Τώρα, στη μεσαία γραμμή. Δίδυμο αμυντικών χαφ, ο Γκάμπι ο αρχηγός με τον Αγκούστο Φερνάντες, ο οποίος ήρθε φέτος στην ομάδα από τη Θέλτα. Έμπειρος, πολύ έμπειρος παίκτης. Δύο παίκτες που διακρίνονται και για τα ανασταλτικά τους καθήκοντα, αλλά που μπορούν ως ένα βαθμό να βοηθήσουν στο επιθετικό κομμάτι. Αυτός που μπορεί πάρα πολύ να βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι είναι ο Σαούλ Νίγεθ. Παρένθεση, αδελφός του Αρών Νίγεθ πριν από κάποια αρκετά χρόνια παίχτη του Ηρακλείου. Ο οποίος έχει πετύχει και ένα πανέμορφο γκολ κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Εξαιρετικό εξτρέμ. Μάλλον θα ξεκινήσει από τα δεξιά με τον Κόκκι στα αριστερά. Και όπως είπαμε, ο Γκρισμάν και ο Τόρες στην κορυφή. Ωραία. Έχει σημειώσει για μας κάποια ωραία στατιστικά που μπορούν να βοηθήσουν και τον κόσμο που μας παρακολουθεί να έχει μια άποψη όχι μόνο αγωνιστική αλλά και της προϊστορίας, γιατί και αυτά βοηθάνε στο να καταλήξει κάποιος στο σημείο που θα επιλέξει να στοιχηματίσει. Λοιπόν, ξαναπιάνουμε τη μεγάλη συμπάθεια του Κριστιανού Ρονάλντο, ο οποίος θέλει να μετατραπεί στον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει σε τρεις τελικούς Champions League. Μέχρι στιγμής ο Πορτογάλος, ο Μέση, ο Ετώ και ο Ραούλ μετρούν, έχουν χρηστεί σκόρερ σε δύο τελικούς. Θέλει να πάρει και αυτή την πρωτιά,
Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ρονάλντο έχει πάρει πολλές πρωτιές, άσχετα με τη συμπάθεια, την αντιπάθεια κάποιου προς το πρόσωπό του. Έχει κλάψει και πολλές φορές στο τελικό, βέβαια. Έχει κλάψει, ναι. Έχει κλάψει. Θέλει επίσης, για να πάρω πάσα από αυτό, να αποδειχθεί πράγματι σε έναν τελικό, γιατί στον τελικό της Λισαβόνας μπορούμε να πούμε ότι ο Σέρχιο Ράμος έκλεψε την παράσταση με τον γκολ της ισοφάρισης, ο φυσικός ηγέτης της Ρεάλ, κακά τα ψέματα. Ένα επιπλέον κίνητρο λοιπόν για τον Ρονάλντο είναι να πάρει το μάτς αυτός, να το πάρει το μάτς στις πλάτες του. Τώρα, υπάρχει όμως ένα αρνητικό στοιχείο για τη Ρεάλ, για όσους είναι λάτρεις των προγνωστικών, των δυσιδαιμονιών κτλ. Το οποίο έχει να κάνει με τον αυτοκράτορα του Champions League, τον Pep Guardiola. Ο Guardiola λοιπόν, επί της θητείας του στην Bayern, δεν κατάφερε να πάει σε τελικό. Σκόνταψε τρεις φορές τα ημιτελικά κόντρα σε ισπανικές ομάδες. Mm-hmm. Το 2014 κόντρα στη Real, η οποία μετέπειτα κατέκτησε το τρόπαιο. Mm-hmm. Πέρσι απέναντι στην Παρτσελώνα, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο. Και φέτος αποκλείστηκε από την Ατλέτικο. Η οποία θα δούμε αν θα συνεχίσει αυτή την παράσταση. Η οποία θέλει, ναι, θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτόν τον θετικό ιονό. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μην κρατάμε και σε αγωνία τους τηλεθεατές, να πούμε ότι το προγνωστικό του Πεταράδες είναι κατάκτηση Ατλέτικο. 2-15 μέσο όρο παίζεται στις στοιχηματικές εταιρείες. Άρα ουσιαστικά εμείς πιστεύουμε ότι Ατλέτικο θα συνεχίσει αυτή την παράδοση που, που έχουν οι ισπανικές ομάδες στο να αποκλείουν την Bayern με τον Guardiola και θα κάνει το Ρονάλντο να κλάψει ακόμα ένα τελικό. Θέλουμε να πιστεύουμε. Αυτό είναι το προγνωστικό μας και βασίζεται στο γεγονός ότι η Ατλέτικο έχει χτίσει μέταλλο, όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Έχει χτίσει μέταλλο και έρχεται ως ισότιμη διεκδικήτρια του τίτλου. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι φέτος απέκλεισε και την Μπαρτσελόνα, που φερόταν ως ένα από τα βασικά φαβορί για το τρόπαιο. Αν αποκλείσει την Μπαρτσελόνα, δεν νομίζω ότι έχεις κάτι να φοβηθείς. Έτσι ακριβώς. Κόντρεψε και το καλό. Φυσικά επιζητά εκδίκηση για τον προπέρσινο τελικό. Ναι. Γιατί όπως είπαμε εκεί πέρα κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά έχασε τον τρόπαιο. Mm-hmm. Κρατούσε τη νίκη μέχρι τις καθυστερήσεις, οπότε και σκόραρε ο Σέρχιο Ράμος. Και φυσικά αυτό είναι πολύ ισχυρό κίνητρο όταν αντίπαλος είναι μια ομάδα με την οποία δεν έχει καλύτερη σχέση και είναι από την ίδια πόλη. Είναι ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Και πρέπει να σημειώσουμε, Θοδωρή, ότι η Ατλέτικο από τον τελικό της Λισαβόνας και μετά έχει πάρει τον αέρα της Ρεάλ, μετρώντας μόλις μία ήττα σε 10 μάτς. Για όλες τις διοργανώσεις, ανεξαρτήτως έδρας. Ναι. 5 νίκες η Ατλέτικο, 4 ισοπαλίες, μόλις μία νίκη η Ρεάλ, αυτή η νίκη με σκόρα 1-0 και με τον γκολ στο 28 λεπτό από τον Τσάρι. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η ήττα ήρθε δύσκολα. Ωραία, συνοψίζοντας, κρατάμε κατάκτηση Ατλέτικο στο 2-15. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Μπείτε στο ανανεωμένο betarades.gr για να βρείτε ό,τι ψάχνετε για το στοίχημα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Euro και το πρώτο παιχνίδι Γαλλία-Ρουμανία. Καλή τηλεθέα στο Σάββατο.